Σε υψηλούς τόνους συζητήθηκε κατά την τελευταία συνεδρίαση το τακτικό θέμα που αφορά τη συμμετοχή του Δήμου στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Αρτεών, δημοτική ανώνυμη εταιρεία ΟΤΑ. 1992-1993, τότε που υπήρχε βάγιας, κάποιοι εργαζόμενοι έπρεπε να τους πάρει κτλ. Αυτό το πράγμα συνέχεια μεταφέρονταν και δεν αποπληρώνονταν, αλλά πλήρωναν, ας πούμε, τους στόχους από αυτό το δάνειο, και ήταν γύρω στους 12.000 ευρώ. Και εσείς, και εμείς τώρα κτλ. Και προηγούμενες δημοτικές αρχές. Άρα αυτή τη στιγμή είπαμε ότι γιατί να πληρώνουμε 12.000 ευρώ, ένας είναι ο Δήμος, έτσι, γιατί να πληρώνουμε 12.000 ευρώ τζάμπα και να μην μπορέσουμε με αυτόν τον τρόπο να το ξοφλήσουμε και να μπορέσουμε να στηρίξουμε και με αυτόν τον τρόπο την επιχείρηση γενικότερα. Και αυτό κάναμε μια κουβέντα με την τράπεζα την Eurobank, και αυτό όχι γιατί τόσο θα μπορούσαμε να τα αφήσουμε και εμείς παραπέσω και να πληρώνουμε λεφτά για να δούμε. Είναι μπλοκαρισμένοι, όπως ήταν μπλοκαρισμένοι και κάποιοι παλιοί δημοτικοί σύμβουλοι που στην αναπτυξιακή του Δήμου Αυρακικού αυτή τη στιγμή ερχόμαστε να κάνουμε μια καθάριση, όπως ήταν κάποιοι πλεγμένοι και παλιοί νομάρχες στην ΕΤΑΝΑΜ που ήταν πρόεδροι τότε του Διευθύνου Σύμβουλου και πρόεδρος στην ΕΤΑΝΑΜ ήταν ο νομάρχης του κ. Παπαβασιλείου, όπως είναι τώρα, ξέρω, κ. Τράμπας, κύριε Κυροβασίλη, και ποια άλλη ήταν τότε στο αυτό, με την έννοια ότι είχαν βάλει υποθήκη τότε. Πώς το έκανε, πες το τώρα θυμήθηκα. Πω καλά. Ήταν ένα δάνειο, ναι, του 1992, στο οποίο τότε, μπράβο, οι δημοτικοί σύμβουλοι έμπαιναν εξ ανάγκης και οι ηγητές. Αυτό ανανεώθηκε, πήγαμε εμείς το 98, αν θυμάμαι καλά, αυτό δεν είναι. Καλά λέω. Λοιπόν, μπράβο, ναι, ναι. Και είχαν θέμα... Οι οποίοι στέλνουν επιστολές και ζητάνε να κάνουν κούρημα 50%. Ναι, ακριβώς γι' αυτό. Έχουν καλές προτάσεις τώρα, ναι, ναι. Θεωρώ ότι... Τέλος πάντων, πρέπει να κάνουμε αυτή την αύξηση, γιατί ίσως το δάνειο μάλλον είναι πάνω από 40.000 που κάνουμε. Δεν είναι 40, πρέπει να είναι παραπάνω. Θυμάμαι ήταν 85. Ήταν 85. Να πάμε με αυτόν τον τρόπο να πάμε σε μια διαπραγμάτευση με την τράπεζα, να πιέσουμε και να κάνουμε κόρημα. Σύμφωνα με αυτά που κάνουν σε όλους. Δηλαδή που γίνεται, γιατί του στείλανε επιστολές, κύριε Παπαλέξη, και του ζητάει να αποδειχθούν ένα κόρημα 50% για να αποπληρώσουν το υπόλοιπο. Το λόγο για το θέμα αυτό πήρε και ο επικεφαλής της παράταξης γέφυρας των Ομέλων, Γιάννης Παπαλέξης. Και εμείς το χειριστήκαμε αυτό, είχα την εντύπωση ότι δεν ήμουν εγώ πρόεδρος, ήταν ο Χρυσογιώτης, αλλά νομίζω ότι ήταν γύρω στα 50.000 και πλακίσε βασικά. Δεν ξέρω, δεν, παιδιά, αυτό μέγεθος, δεν ήμουν 500 ούτε 10, κάπου εκεί μέσα. Λοιπόν, άρα, αυτό πρέπει να κλείσει. Το να πληρώνουμε 10.000 το χρόνο του στόχου για να κρατάμε ένα κεφάλαιο εκεί πέρα, το οποίο στη συνέχεια στην ουσία μα εκμεταλλεύει την τράπεζα, είναι προτιμότερο να κάνουμε την αύξηση του κύπου κεφαλαίου, να μεταφέρουμε λεφτά λοιπόν από τον Δήμο εκεί, γιατί μου κάμισαν τα λεφτά. Αλλά με τη διαφορά όμω πρέπει να κάνουμε διαπραγμάτευση, πρόεδρε. Και διαπραγμάτευση όχι σαν τη με του πρόεδρε που πήραμε 1.000 ευρώ του πρόεδρε. Κάνουμε διαπραγμάτευση. Με εσά. Πρόεδρε εδώ και εγώ προσωπικά θα πάμε δυο μα και κάνουμε καλύτερη διαπραγμάτευση. Άμα θέλετε να βοηθήσουμε, να βοηθήσουμε. Κάναμε διαγωνισμό. Αν είχαμε κάνει διαπραγμάτευση, μπορεί να πετυχαίναμε. Πάντω πρέπει να το κόψουμε το αυστηρό που έχουμε τα λεφτά. Να ψηγώ, προτείνω να ψηφιστεί προκειμένου να κλείσει το θέμα αυτό. Είναι πάρα πολύ παλιό το ζήτημα, είναι από την εποχή Βάγια και την έντονη δυσαρέσκειά της εξέφρασε για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΑΔΑΕΟΤΑ η επικεφαλής της ριζοσπαστικής δημοτικής αλλαγής Λίτσα Κιτσαντά, τονίζοντας ότι γίνεται η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, διότι η ΑΔΑΕ ΟΤΑ είναι σε άσχημη οικονομική κατάσταση και αυτό οφείλεται στη κακή διαχείριση των εσόδων της ΑΔΑΕ ΟΤΑ. Εγώ είπαμε θα γίνω κακιά για μια φορά ακόμα, αλλά έχω την εντύπωση ότι κάπου έχω δίκιο. Δεν είναι λίγες οι φορές που έχουμε ζητήσει η αντιπολίτευση εδώ και παράταξη του κ. Στασινού και του κ. Παπαλέξη και εγώ τους ισολογισμούς για τις διάφορες αμαρτίες των χριστουγεννιάτικων χωριών κτλ. Και τα λεφτά που φαγώθηκαν χωρίς λόγο και χωρίς αντίκρισμα. Με κομμένα έργα, με διασπασμένα, με αυτά που δεν πέραναν από το Επιτροπή. 130.000 τη μία χρονιά μπήκαμε μέσα, 35.000 μπήκαμε την άλλη. Αν πραγματικά υπήρχε μια πιο συνετή διοίκηση, αυτό το πράγμα δεν το είχαμε λήξει. Και το δάνειο θα το είχαμε κλείσει και θα το είχαμε αποπληρώσει κτλ. Εγώ έχω την αίσθηση ότι αυτή η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου γίνεται γιατί βρίσκεται η ΑΔΑΕ ΟΤΑ σε πολύ κακή οικονομική κατάσταση. Εξαιτίας των λανθασμένων χειρισμών σε μια σειρά ζητήματα, όπως είναι αυτά που σας προανέφερα. Και προέκυπταν και από τους ισολογισμούς που μας φέρατε εδώ πέρα.
Μπήκαμε μέσα από όλες αυτές, από όλους αυτούς τους πειραματισμούς, τα Χριστουγεννιάτικα φαντά κτλ. Εσείς εδώ πέρα έλεγαν τα αντίθετα. Ή καλά, εσείς λέτε τα αντίθετα, εσείς παραδεχτήκατε πρόπερση ότι μπήκατε μέσα 130.000 ευρώ. Δεν το παραδέχτηκα εγώ, μισό λεπτά. Και δεν μπορεί τώρα να έχουμε 50.000 ευρώ δανεισμό και να μην μπορούμε να το εξοπλίσουμε. Να μην μπορούμε να εξοπλίσουμε ένα δάνειο των 50.000 ευρώ ή να μην μπορούμε να πληρώσουμε τους στόχους των 10.000-11.000 ευρώ. Κακώς δεν τους πληρώνουμε, θα έπρεπε να είχαμε κάνει διαγωνισμό από εκείνο τον καιρό. Οι τράπεζες όχι τώρα, εδώ και κανένα 2-3 χρόνια όσο υπήρχε η κρίση έκαναν τέτοιες ρυθμίσεις. Λοιπόν, και έρχεσαι τώρα και λέτε ότι εν πάση περιπτώσει να κλείσουμε το. Εγώ δεν είμαι και τόσο σίγουρη ότι είναι τόσο αθώο αυτό το πράγμα, ειλικρινά σας το λέω. Σαφώς και με τις άποψεις ότι πρέπει να κλείσουμε αυτό το δανεισμό, αν είναι 50.000 να φύγουν, να μην επιβαρύνεται η αδέωτά μετόχους κτλ. Αλλά απ' την άλλη όμως έχω την αίσθηση ότι δεν γίνεται χρηστή διοίκηση των οικονομικών στην αδέωτά. Και δεν είναι τυχαίο ότι δεν έχει σε αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο ούτε ένας προϋπολογισμός. Ούτε ένας υπολογισμός, ούτε μια τεχνική έκθεση. Ούτε μια οικονομική έκθεση. Πρέπει να παρακαλέσουμε και να φωνάξουμε για να φέρετε. Ναι, μετά από πόσες φωνές και πόσες προτροπές αντιπολίτευση. Ένα χαρτί, σας παρακαλώ κύριε Σέρβα, ένα χαρτί θα έρθει μια σελίδα, γενικόλογο, καμία εντύπωση. Είναι η τρίτη ή τέταρτη φορά που διαδοχικά εδώ και 2-3 χρόνια, εδώ και 2-3 χρόνια σας ζητάμε διαφάνεια στα οικονομικά της αδαέωτα. Μας φέρουν τις ολογισμούς σε ένα χαρτί, χωρίς λεπτομέρεια και αναλυτική οικονομική έκθεση και σήμερα έρχεστε και ζητάτε αύξηση με το κεφαλαίου 100.000 ευρώ. Λεφτά των Αρτινών Δημοτών. Εντάξει, λοιπόν, εγώ έχω επιφυλάξει. Σας το λέω ευθέως. Έχασε ένα Δημοτικό Συμβούλιο που δεν υπάρχει διαφάνεια στα οικονομικά της ΑΔΑΕΟΤΑ, αρνούμε να ψηφίσω αύξηση με το κούρα κεφαλαίου. Έχει νόημα από κυρία Κιτσαντάκια, δηλαδή επειδή... Να σας πω γιατί έχει νόημα. Το νομικό πρόσωπο του ΠΑΚ φέρνει μονίμως και σωστά κάνει. Ακούστε κύριε Ζέρβα, μισό λεπτάκι. Όλοι οι ισολογισμοί και όλα τα οικονομικά στοιχεία, ακούστε με λίγο, ακούστε λιγάκι, όλα τα οικονομικά στοιχεία του ΚΠΑΠ του κέντρου έρχονται πάντα εδώ. Και οι συλλογισμοί και οι απολογισμοί και οι αναμορφώσεις προϋπολογισμών και όλα. Έχουμε πλήρη εικόνα για τι γίνεται για το όλο στο κοινό. Στην αδραίωτα δεν έχουμε εικόνα, κύριε Πρόεδρε, κύριε Ζέρβα. Γιατί δεν έχουμε εικόνα, σας ρωτάω ευθέως. Κύριε Κιτσαντά, καταρχήν κάνετε λάθος αυτό, γιατί δημοσιοποιούνται οι συλλογισμοί. Έτσι δεν είναι κάτι κρυφό. Αλλά εσείς πιστεύετε από το 1992 όλες αυτές οι δημοτικές αρχές που πέρασαν, κύριος Βάγιας, κύριος Οικονομίδης, κύριος Οπαλέξης, γιατί ας πούμε δεν μπόρεσαν να το πλήσουν αυτό το ζήτημα και τώρα εμείς τι κάνουμε. Απλά τι λέμε. Και δεν χρειάστηκε να κάνω αύξηση με το χικού κεφαλαίου για να το λήξουν. Αν θέλετε να πληρώνουμε τζάμπα τόκους, το συνεχίζουμε κι εμείς και μια χαρά έχουμε στην ΑΔΕ. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα ότι δεν μπορούμε να επιβιώσουμε η επιχείρηση. Αλλά απλά θα πληρώνουμε 12.000 ευρώ κάθε χρόνο και θα τα πετάμε στην τράπεζα. Αν θέλετε εσείς να στηρίξουμε την τράπεζα, πείτε μας να στηρίξουμε την τράπεζα. Καταρχήν κύριε Δήμαρχε, αυτή τη στιγμή μισό λεπτάκι δεν έχετε ακριβή εικόνα για το τι λεφτά χρωστάμε. Ο κ. Ζέρβας έλεγε μάλλον 12.000 του μήνα, δεν ξέρουμε πόσο είναι το υπόλοιπο. Και παρόλα αυτά, ζητάτε. Μισό λεπτάκι. Και παρόλα αυτά, προτείνετε αύξηση με το χικού κεφαλαίου 100.000 ευρώ. 100.000 ευρώ ζητάτε αύξηση με το χικού κεφαλαίου. 100.000 ζητάτε. 100.000 ζητάτε. Να το πει, εσύ έχεις την έχω μπροστά μου. Είναι όσο είναι το κεφάλαιο και λοιπόν, προτείνεται να γίνει αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με καταβολή μετρητών από τον κάτοχο ποσού 100.000 ευρώ. Με έκδοση 1.000 ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 100 ευρώ κάθε μια. Κατόπιν των ανωτέρων, το κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέβει σε 162.000 ευρώ. Σε 162.000 ευρώ. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, η εισήγησή σας είναι αυτή. Είναι τα 85 συν τα 12 που είναι οι τόκοι. Και συμπληρώνω το ποσό των 100.000. Που μέρος σας ρωτήσαμε πόσο είναι το δάνειο και είπατε δεν ξέρω. Δεν είπα δεν ξέρω, είπα είναι 85.000. Εγώ ειλικρινά σας το λέω. Έχω πραγματικά στεναχωρηθεί πάρα πολύ με την αδαέωτα και τον τρόπο. 3 χρόνια τώρα. Και δεν το κάνω μόνο εγώ, το έχουν κάνει και άλλοι συνάδελφοι με την πολίτευση. Το θέμα έκλεισε με την απάντηση του Δημάρχου Αρταίων Χρήστο Τσιρογιάννη προς τον επικεφαλή της παράταξης, γέφυρα στο μέλλον, Γιάννη Παπαλέξη. Καλά κύριε Παπαλέξη, πρέπει να κλείσει το θέμα. Πρέπει να κλείσει. Αλλά όμως παραμένει αυτό που λέγεται. Εκεί υπάρχει πλήρη αδιαφάνεια. Δεν ρωτήστε ο Ζέρβας. Δεν ξέρουμε καθόλου τι γίνεται. Ας πούμε, έχουμε και την αίσθηση ότι πάση περιπτώσει τα λεφτά δεν διαχειρίζονται όπως πρέπει. Υπάρχει ένας πακουλός χρημάτων εκεί, ο οποίος διαχειρίζεται όπως θέλει ο καθένας.
Έτσι, υπάρχει πολύ μεγάλη ασάρτεια. Τον κύριο Γιώτη που είναι δική σας. Ναι. Εάν θεωρείτε ότι γίνεται κάτι τέτοιο, καταθέσετε τον εισαγγελέα μια άλλη φορά. Τι λέτε τώρα, δηλαδή ότι δεν υπάρχει διαφάνεια. Ο κύριος Βλάρας είναι εκεί. Εσά τα που λέτε τώρα και τα λέτε εδώ μπροστά. Τι να λέμε, ρε παιδιά. Αν έχετε κάτι, στον εισαγγελέα να καταθέσετε μια άλλη φορά. Έρχεστε και ξέρετε και τα συγγνώμη, δεν ξέρουν οι συνάδελφοι σας τι κάνουμε. Ας πούμε, παπαλήσει, εσείς το ξέρατε ότι πληρώνετε τόσο τόπο όταν ήσασταν δήμαρχος. Δεν ξέρω, δεν το ξέρω. Το ξέρατε. Έκανε κάτι ο πρόεδρός σας που είχατε ορισμένο εκεί. Έχω την εντύπωση ότι έκανε, γι' αυτό και τον βάλατε μάλιστα πάλι στο Διοικητικό Συμβούλιο. Τον έχουμε μέσα στον κύριο Γιώτη. Τον έχουμε μέσα στον κύριο Γιώτη. Εσείς το γνωρίζετε ότι πληρώνατε 12.000 όταν ήσασταν πρόεδρος. Δεν ξέρω τι πληρώνατε. Θα μπορούσαμε να τα εισπράττουμε, δεν ξέρουμε τα έσοδα. Θα μπορούσαμε να μην έχουμε μέσα τον κύριο Γιώση και τον κύριο Βλάρα. Ναι. Προβλέπετε από το καταστατικό της ΑΔΕ να μην βάζουμε την αντιπολίτευση. Αλλά εμείς τι θέλουμε, βάλαμε και τον κύριο Βλάρα και τον κύριο Γιώση γιατί θέλουμε να έχουμε διαφάνεια. Έτσι. Και αν εμείς ερχόμαστε από το 1992 να κλείσουμε μια κρεμότητα της ΑΔΕ, εντάξει, να μας εγκαλέσετε και αυτό το κάνουμε. Γιατί δεν το κλείσουμε. Να την κλείσουμε τώρα. Με τι, τι στιγμή να την κλείσουμε. Έχει το πρόεδρο στο σπίτι και δεν κλείσουμε. Για να τελειώσει, σα παρακαλώ πολύ αυτή η καραμέλα. Εγώ αφήνω την προειδοποίηση. Δεν κλείσουμε την καραμέλα. Να την κλείσουμε την καραμέλα. Ο συνάδελφος ο Νίκος ο Λιόντος, η ΑΔΕ ΟΤΑ είναι ΑΕ. Δεν είναι ούτε νομικό πρόσωπο που παίρνει από χωρίς από το Δήμο, ναι. Δεν είναι τίποτα. Αν δεν υπήρχε ίσως... Σας σας παρακαλώ να ολοκληρώσω. Όπως είναι κάθε ΑΕ, τα βγάζει πέρα με τα χρήματα που έχει τις εισρωές. Από τα έσοδα που έχει εμπορπανίγυρη και από άλλα διάφορα πράγματα. Αν δεν ήταν χρηστή η διοίκηση της ΑΔΕ ΟΤΑ, τώρα θα προσάρουμε σε κόσμο από εδώ από εκεί. Βρείτε μου έναν που να μου πει ότι η ΑΔΕ ΟΤΑ χρωστάει χρήματα σε ανθρώπους. Πληρώνει τους υπαλλήλους, πληρώνει όλα τα κίνητα που έχει και τώρα ζείτε τη μέντα ακόμα να πείτε ότι δεν είναι μέσα. Εσπάτε 150.000 από το παζάρι. Πού πάντα λεφτά, έχει υπαλλήλους. Ξέρετε τι έχει να πληρώνει η ΑΔΕ ΟΤΑ. Ξέρετε τα 150.000 τώρα. Όλα αυτά δεν θα πρέπει να τα ξέρουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Πρέπει να διαβάζουμε στις εφημερίδες δηλαδή στους όχι, οι ισολογισμοί, ακούστε κύριε Σέρβα, οι ισολογισμοί πρέπει να έρχονται σε τακτικές συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως έρχεται και για το Πάπτιο, όπως έρχεται και για το ηλιαστικό κάτω κτλ. Οδέποτε τόσα χρόνια δεν έχει έρθει. Τι μου λέτε τώρα για διαφάνεια. Θα πρέπει εσείς από μόνοι σας να φροντίσετε για διαφάνεια. Μην τη ζητάμε εμείς την αντιπολίτευση. Να μην τη ζητάμε εμείς την αντιπολίτευση. Εν πάση περιπτώσει, εσείς λέτε τα δικά σας, εμείς σας έχουμε καταθέσει πολλές φορές στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και το γεγονός ότι δεν θέλουμε να είμαστε δικομανείς και να τρέξουμε στους εισαγγελείς, γιατί πραγματικά δεν θα τρέξουμε στους εισαγγελείς. Όχι, σας προκαλώ, αν θέλετε. Όχι, δεν είναι το θέμα. Εμείς δεν είμαστε δικομανείς. Σας δείχνουμε εμπιστοσύνη. Αλλά όχι να μας λέτε ότι υπάρχει πλήρη διαφάνεια και πολλά στοιχεία. Τα στοιχεία δεν τα έχουν. Εγώ λέω το εξής. Από τη στιγμή που όταν δεν έχει να εξοφλήσει να βάλει τον 50 των 80.000 ευρώ, σημαίνει ότι βρίσκεται σε κακή οικονομική κατάσταση.